Όμορφες εικόνες. Πραγματικά. Χειμωνιάτικες εικόνες. Χειμωνιάτικες εικόνες. Και για να μείνουμε έτσι σε χειμωνιάτικο μοτίβο, να δούμε τι γίνεται και με το πετρέλαιο θέρμανσης, τι γίνεται και με την αγορά των καυσίμων. Είδες πως τα συνέδεσα. Από τα λευκά όρη τώρα εδώ, από τα χιόνια, από τους πυροσβέστες, από τα σκία, από αυτά. Πού θα με πας? Λοιπόν, θα σε πάω στον κύριο Σταύρο Κουμπλά. Είναι επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης πρατηρίου υδρών καυσίμων. Θα μας τα πει όλα τώρα για την αγορά καυσίμων. Τι γίνεται και με το πετρέλαιο θέρμανσης? Ζεστάθηκε η αγορά καθόλου? Καταρχήν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Καριωτάκη, κύριε Σαββίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την παρουσία μου εδώ. Πολύ ωραίο το τοπίο. Ευελπιστούμε και παρακαλάμε να παραμείνει λευκό τοπίο, ούτως ώστε να συνεχιστεί αυτή η διάθεση του κόσμου που είχε την προηγούμενη εβδομάδα για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Μας δίνεται προς το παρόν, αυτή η εβδομάδα δεν είναι τόσο αισιόδοξη όσο αφορά τις καιρικές συνθήκες λόγω θερμοκρασίας ανόδου. Ευελπιστούμε όμως ότι το προσεχές διάστημα θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια αρκετά καλή για τον κλάδο μας εβδομάδα. Η Αυγή τώρα φοβήθηκε ο κόσμος την κακοκαιρία και ήταν φόρτωσε. Στην ουσία, ναι, κυρία Καριωτάκη, ήταν η πρώτη εβδομάδα που μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν μερικώς ικανοποιημένοι από την διάθεση και του κόσμου και της προμήθειας του κόσμου για το πετρέλαιο της θέρμανσης. Αλλά όπως γνωρίζετε, αυτό πρέπει να έχει μια συνέχεια για να υπάρχει και η ανάλογη ένταση στη δουλειά. Μέχρι τότε να φανταστούμε ότι ήταν στα χαμηλά, πολύ χαμηλά. Ήταν στα πολύ χαμηλά, όχι απλά στα χαμηλά. Ήταν στα πολύ χαμηλά, διότι οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες, οι οποίες δεν επέτρεπαν επί της ουσίας κάποιος να χρησιμοποιήσει για μεγάλο διάστημα το καλοριφέρ του. Εμείς δηλαδή, σαν κλάδο, σαν επαγγελματίες, θέλουμε την παρατεταμένη κακοκαιρία, ούτως ώστε ο κόσμος να μπει σε αυτή τη διαδικασία ότι πρέπει να ανάψει το καλοριφέρ του, να μπει στη διαδικασία να παραγγείλει πετρέλαιο. Μπορεί να παραγγείλει πετρέλαιο? Μπορεί, πώς δεν μπορεί. Προφανώς. Εδώ θέλω είμαστε. Να πω, μεγάλη μας χαρά. Οικονομικά είμαστε εντάξει? Οικονομικά δεν νομίζω ότι είμαστε εντάξει, όμως είναι ένα αγκαίο κακό, έστω και για λίγες μέρες μέσα στην περίοδο του χειμώνα, ειδικά αυτού του φετινού χειμώνα, διότι πλέον έχουμε μπει στον Φεβρουάριο. Όπως καταλαβαίνετε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Πιστεύει ο κόσμος στο μυαλό του ότι έρχεται λίγο η άνοιξη και το αφήνει σε δεύτερη μοίρα. Όμως, εάν ο καιρός επιμείνει να είναι άστατος, κακός, με χαμηλές θερμοκρασίες, τότε θα αναγκαστεί να εφοδιαστεί. Όπως αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως, χρειαζόμαστε τη βοήθεια του καιρού. Οι τιμές, η πορεία των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης? Οι τιμές, το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο εικοσαήμερο, έχουν ξεκινήσει ανωδικές τάσεις και στο πετρέλαιο της θέρμανσης, αλλά και στα υπόλοιπα προϊόντα καυσίμου. Είναι λίγο στενάχωρο αυτό, διότι μέχρι και τα μέσα του Ιανουαρίου είχαμε σχετικά καλές τιμές. Η αγορά κινιόταν γύρω στο 1,25 ευρώ. Τώρα το τελευταίο 20ήμερο έχει παρατηρηθεί μία άνοδο λόγω και του γεγονότος με τα προβλήματα που δημιουργεί η διόρυγα του Σουέζ και έτσι έχει αρχίσει να φαίνεται αυτή η ανωδική τάση των κομίστρων των πλοίων και στην υπόλοιπη παγκόσμια αγορά. Έχει έρθει και σε εμάς σιγά σιγά, οπότε έχουμε μία αύξηση της τάξης των 5 με 8 λεπτών σε κάθε προϊόν, και στον πετρέλαιο της θέρμανσης για τα νοικοκυριά, αλλά και για τη βενζίνη αμόλυβη για τον υπόλοιπο κόσμο και για το πετρέλαιο της κίνησης. Είναι λίγο στενάχωρο αυτό, το παρατηρούμε, το βλέπουμε, το πιέζουμε, όπως και πάρα πολλοί κλάδοι πιέζουν τα ανάλογα υπουργεία, ούτως ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Και ευελπιστούμε να είμαστε προσεχώς λίγο καλύτερα όσο αφορά τις τιμές των καυσίμων στον κλάδο μας. Εκεί οι εξελίξεις στις οποίες αναφερθήκατε με τη διόρυγα σας προβληματίζουν, σας ανησυχούν? Κύριε Σαββίδη, μας προβληματίζουν και μας ανησυχούν και τις βλέπουμε ότι έρχονται. Αυτές οι αυξήσεις ήταν στοχευμένες και σιγά σιγά περνάνε στην αγορά και με τη σειρά μας και εμείς αναγκαστικά θα αναγκαστούμε να αυξήσουμε τις τιμές, διότι έρχεται ή το τιμολόγιο που παραλαμβάνουμε είναι κάθε μέρα, μα κάθε μέρα και ακριβότερα τα καύσιμα. Οπότε αναγκαστικά, όσο και αν προσπαθούμε που στην πλειοψηφία των συναδέλφων, τουλάχιστον για τον ομό μας που είμαι γνώστης, προσπαθούν να κρατήσουν σε χαμηλά όσο το δυνατό ο κάθε συνάδελφος τις τιμές. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν έρχεται και σου ξεφορτώνει το βιτίο της εταιρείας σου κάθε μέρα
θα αναγκαστείς κάποια στιγμή να υποκύψεις την αύξηση. Πόσο να απορροφήσεις, ναι, δεν μπορείς δηλαδή, δεν γίνεται να απορροφάς πάντα. Έχουμε απορροφήσει τα τελευταία δύο χρόνια ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της υποτιθέμενης κερδοφορίας μας, που ούτως ή άλλως είναι χαμηλά, αλλά ένα παραπάνω αυτά τα διαστήματα από την, το 2021 που έχει ξεκινήσει, από το 2022 που έχει ξεκινήσει και με τον κοροναϊό, αλλά και με την κλιματική ενεργειακή κρίση. Έχουμε απολέσει το σύνολο των συναδέλφων μας ένα μεγάλο ποσοστό της κερδοφορίας μιας επιχείρησης προς συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, που το θεωρώ πολύ σωστό που το έχουμε κάνει, για να δεν μπορείς δηλαδή να δράσεις ανεξέλεγκτα με την καλή έννοια, δηλαδή να αυξάνεις κάθε τρεις και λίγο. Υπάρχει δηλαδή αυτή η κοινωνικότητα που έχει περάσει από το σύνολο των συναδέλφων μας. Αφού γκράζετε την κοινωνία, ακριβώς, το τι συμβαίνει και πολύ καλά το κάνετε. Είμαστε αποδέκτες κάθε μέρα, εμείς, ο δικός μας ο κλάδος, είμαστε αποδέκτες το σύνολο των προβλημάτων ενός πελάτη που θα έρθει στο πρατήριο, όχι μόνο για την αύξηση των καυσίμων, αλλά και τις αυξήσεις γενικότερα στα σούπερ μάρκετ, στα είδη πρώτης ανάγκης, στα δικό μας βέβαια κλάδο, πάλι ανέβηκε η βενζίνη, πάλι αυξήθηκε το πετρέλαιο. Ξέρεις, έρχεται ένας διάλογος αυτός του ενός, δύο λεπτών, ο οποίος είναι, είσαι ο ψυχολόγος. Είναι λίγο ψυχολόγος, αυτό θα σας λέω. Οπότε δηλαδή θέλοντας και μην μπαίνεις σε αυτή την ψυχοσύνθεση, να ευαισθητοποιηθείς και εσύ περισσότερο σαν πρατηριούχος και να κάνεις το καλύτερο δυνατό για τον καταναλωτή, ο οποίος εκείνη τη στιγμή σε βλέπει σαν φίλο του και εκείνη τη στιγμή θα σου πει τον πόνο του. Τώρα εσείς έχετε τεράστια εμπειρία στο χώρο, είστε πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το πράγμα, αυτές τις τιμές, αυτές τις αυξήσεις, το είχατε δει ποτέ ή περιμένατε ότι μπορεί και να μας συμβεί να φτάσουμε? Το προηγούμενο διάστημα περάσαμε, ήμασταν κοντά στα 2 ευρώ. Ναι. Κάποιες δεν τα ξεπεράσαμε κιόλας. Είμαστε πάλι κοντά στο 1 ευρώ και 90 λεπτά την αμόλυδη. Το πετρέλαιο της Κίνας επίσης αρχίσει να ξεφεύγει. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Όπως δεν περιμέναμε και ποτέ φυσικά να μας έρθει αυτή η πανδημία και να μας κλείσει το σπίτι και να αλλάξει όλο αυτό το ρου της ιστορίας όσο αφορά τη συμπεριφορά μας, την κοινωνικότητά μας, όσο αφορά την καθημερινότητά μας. Οπότε δεν περιμέναμε να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Όμως θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις που πέρασαν, που συνεχίζουν και θα έρθουν οι επόμενες και οι υπάρχουσες, θα έπρεπε να είχαν θωρακίσει καλύτερα την οικονομία της χώρας μας, ούτως ώστε να έχουν απορροφήσει ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων, διότι εμείς σαν κλάδος και περισσότεροι βέβαια κλάδοι επαγγελματίες θεωρώ πράττουν το ίδιο. Δεν περιμένουμε να έρθει η αύξηση στην πόρτα μας για να αρχίσουμε να ενοχλούμε, παρά το πράττουμε, να μην σας πω σε εβδομαδιαία βάση, σε δεκαπενθήμερη βάση θα ενοχλήσουμε, θα παρασταθούμε στα Υπουργεία, θα κάνουμε διαβήματα, θα στείλουμε επιστολές, θα κάνουμε αυτό που πρέπει, ούτως ώστε να προσπαθούμε να κρατάμε και να φρενάρουμε τις αυξήσεις, να απορροφάει η κυβέρνηση ό,τι μπορεί να απορροφήσει. Εσείς τα λέτε, αλλά μάλλον είστε φοή που όντως εντιαιρεί. Κάπως έτσι φαίνεται. Κάπως έτσι φαίνεται. Απλά τι γίνεται. Νομίζω ότι δεν ήταν έτοιμη η κυβέρνηση και όταν έπρεπε να δράσει, στην αρχή δηλαδή αυτής της κρίσης και αυτής της έξαρσης των τιμών, έπρεπε να το δει πολύ πιο ζεστά και πιο σοβαρά από ό,τι έπρεπε από τις ενοχλήσεις τις δικές μας, ούτως ώστε να μπορεί να το φρενάρει. Τώρα πλέον έχει μπει σε μια τέτοια αύξηση η καθημερινότητά μας που είναι ένας λάκκος, βάζεις χρήματα, δηλαδή κάνεις επιχορηγήσεις, αλλά όμως είναι, να το πω αργά, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι δύσκολο να το φρενάρεις τόσο ώστε να το πιάσεις και να το μειώσεις. Γιατί έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει. Η κίνηση έχει μειωθεί. Θέλω να πω, έχουμε αφήσει στην άκρη τα αυτοκίνητά μας. Η κίνηση δεν έχει μειωθεί, κυρία Καρδιωτάκη. Έχει μειωθεί όμως η μετακίνηση. Mm. Δηλαδή, πλέον κάνουν τα απολύτως απαραίτητα σαν μετακινήσεις. Δηλαδή, το κάθε εβδομάδα στο χωριό δεν το έχουμε. Mm. Το κάθε Κυριακή βόλτα πιθανό να μην το έχουμε. Και επίσης έχουμε το 2 και 3 συνάνθρωποι μας σε ένα αυτοκίνητο για να μεταβούνε στην ίδια δουλειά. Οπότε να μοιραστεί το έξοδο μετακίνησης τουλάχιστον όσο αφορά τα καύσιμα. Σε αυτό το κομμάτι ναι, έχει μειωθεί. Όμως έχει μειωθεί και τα χρήματα που βάζει ο κάθε καταναλωτής στα πρατήρια. Δηλαδή έχει πέσει στο απολύτως απαραίτητα. Θα βγάλουμε τη μέρα, ίσως και την επόμενη και βλέπουμε. Βέβαια, πρακτικά εξοικονόμηση με αυτό δεν υπάρχει. Έτσι. Δηλαδή είναι απλά ψυχολογικό το. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ψυχολογικό, κύριε Σαββίδη, αλλά είναι και ανάλογα με τον προϋπολογισμό που έχει το κάθε νοικοκυριό και ανάλογα σε ποια περίοδο του μήνα βρισκόμαστε. Βέβαια.
Όταν είμαστε, ας πούμε, στις ημέρες των πληρωμών, προσπαθούν να καλύψουν περισσότερα αναγκαία πράγματα, είτε εβδομαδιαία είτε δεκαπενθήμερου, ούτως ώστε να μην τα έχουν. Όταν λοιπόν πλησιάζουν και τελειώνουν τα χρήματα, σου λέει θα βάλουμε αυτά τα 5, τα 10, τα 15 και βλέπουμε. Γιατί μαθηματικά είναι απλά τα πράγματα, παίρνεις ένα χι ποσό, προσπαθείς να το διανέμεις, είτε στις οικογενειακές ανάγκες, αν έχουν παιδιά, είτε στα εξωσχολικά των παιδιών, οπότε... Βέβαια. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αν πεις πάντως το βεζινάδικο φουλ αρέτο, σε ρωτάει αν θέλεις απόδειξη για τα οδηπορικά. Κοιτάξτε, τώρα, ότι είσαι... το φουλ αρέτο έχει μειωθεί δραστικά, δεν το συζητάμε. έχει σχεδόν εξαλείψει. Όμως, παρόλα αυτά υπάρχουν και αυτοί οι πελάτες που σου λέει εγώ θα το γεμίσω, θα βγάλω 15-20 μέρες, οι μετακινήσεις μου είναι συγκεκριμένες. Επίσης, έχουμε γίνει και medium των πελατών. Θα πέσει, θα ανέβει, να βάλω πιο πολύ, να βάλω πιο λίγο. Σας ρωτά. Ξέρετε, ναι, έχουμε και αυτό το λογοπαίγνιο, αλλά είναι απόλυτα φυσιολογικό όταν είναι συγκεκριμένα τα ποσά. Οπότε προσπαθείς όσο το δυνατό να είσαι πιο δεκτικός και πιο ανθρώπινος όσο αφορά το θέμα του πελάτη και για τις τιμές, αλλά και για την καθημερινότητά του, ούτως ώστε να νιώσει λίγο πιο ανάλαφρα. Πάντως τώρα τα βενζινάδικα, εκτός από βενζινάδικα, είστε και τα πάντα όλα. Ναι, έτσι. Έχει αλλάξει τελείως η κατάσταση. Έχει αλλάξει εδώ και αρκετά χρόνια. Πλέον, δηλαδή, ένα πρατήριο μεγάλο και ένα πρατήριο σε μια εθνική οδό, σε ένα κομβικό σημείο, σε μια κεντρική αρτηρία, πλέον έχει γίνει ένα πολυμάγαζο. Θα μπει να βάλει τη βενζίνη του, θα πάρει τον καφέ του, θα κάνει τα ψώνια του μικρά ή μεγάλα. Γενικότερα, ναι, όλοι. Οι περισσότεροι τουλάχιστον οι συναδέλφοι έχουν καταλάβει ότι πλέον η κερδοφορία μέσω του καυσίμου καθεαυτού είναι απίθανη. Είναι ό,τι ακριβώς γίνεται σε ένα περίπτερο που η εφημερίδα είναι ο κράχτης για να πάρει τα τσιγάρα του, πιθανόν τις τσίχλες, τους καραμέλες κτλ. Το ίδιο πράγμα είναι και για μας να έρθει να βάλει το καύσιμό του και αν είσαι σωστός και στις τιμές σου πολύ καλός, να τον προσελκύσεις για να κάνει και τα υπόλοιπα ψώνια του. Αλλά ναι, πλέον είμαστε ένα. Μικρό πολυκαταστηματάκι. Ενίοτε δίνεται και αντιοριστικές αλυσίδες, γιατί το κράτος προχρεώνει τους οδηγούς να έχουν ακόμα και όταν να η θερμοκρασία είναι υψηλές. Ο καημός μας. Πέρυσι είχαμε ένα πολύ ρεκόρ πωλήσεων αλυσίδων για τα αυτοκίνητα τέτοια εποχή. Φέτος είμαστε στα ιστορικά χαμηλά λόγω καιρού. Ειλικρινά, θέλω να μου το πείτε αυτό. Ναι. Από αυτούς που αγόρασαν, πόσοι ήξεραν να χρησιμοποιήσουν τις αλυσίδες. Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να μην ήξερε το 95%, όμως σε 5 λεπτά γίνονται οι δίμονες. Είναι πολύ εύκολο. Και η χιονοκουβέρτα και οι αλυσίδες. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Αλλά όταν, ας πούμε, θέλεις να πας στη βόλτα σου ή ίσως να μένεις και σε ένα χωριό ορεινό το οποίο. Ναι, ας πούμε, αν πέρυσι μιλούσαμε για τη Βιάνο, η Βιάνο ήταν γεμάτη χιόνια, οπότε έπρεπε να μετακινηθείς με αλυσίδες. Και καλά έκαναν από την αστυνομία που τους σταματούσαν, διότι πόσες φορές έχετε δει εγκλωβισμένους αυτοκίνητα, ανθρώπους, να γίνεται ένα τελείριο φασαρίας χωρίς λόγο. Οπότε καλά το κάνουν που το κρατάνε αυτό το μέτρο, τους ενημερώνουν, τους προειδοποιούν. Αλλά φέτος οι αλυσίδες είναι. Προς το παρόν είναι στα πορμπαγκάζ. Στα πορμπαγκάζ. Ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Και πάντα καλές ειδήσεις. Αμήν.